Προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων κορυφώνεται εν μέσω πολιτικής πόλωσης. Στη Θεσσαλονίκη μετέβη σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παρασύρει την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την αξιοποίηση του κυβερνίου της Θεσσαλονίκης στον χώρο του κυβερνίου, ενώ θα ακολουθήσει στις 8 το βράδυ η προεκλογική του ομιλία στην προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως, η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματική αντιπολίτευση για το ποθενέσχε του Στέφανου Κασελάκη συνεχίζεται, την ώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωκάλπες. Από την αντιπολίτευση εξακολουθούμε να βλέπουμε ένα συνδυασμό τοξικότητας, ψεμάτων, αλλά και μιας αφόρητης αλαζονίας και αυτοαναφορικότητας. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν είναι δικό μας ζήτημα το γεγονός ότι επέλεξε να μιλάει μόνο για το πόθεν έσχης του την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Αν το είχε καταθέσει 6 μήνες πριν, δεν θα συζητούσε κανείς σήμερα για το πόθεν έσχης του κυρίου Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην χθεσινή συνέντευξή του στον Αντένα παραδέχθηκε ότι διέπραξε παρατυπία με τη μία αποχώρησή του εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του στην Προεδρία του κόμματος από την εταιρεία Όσιος LLC με έδρα το Μαϊάμι, μέσω της οποίας δανειοδότησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον περασμένο Δεκέμβριο για να πληρώσει δώρο και μισθούς στους εργαζόμενους. Τόνισε όμως ότι αυτή η παρατυπία δεν ζημίωσε τους Έλληνες πολίτες. Να δημιουργείται από την κυβέρνηση ένα τέτοιο μεγάλο θέμα με μένα, ως ιδιώτη μέχρι πρότινος και απόδημο, και συγχρόνως οι ρυθμίσεις των ωφελών της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι δημόσιες. Να μην ξέρει ο ελληνικός λαός πώς αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το πιο υπερχρεωμένο κόμμα της Ευρώπης, διαφημίζει περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα της Ευρώπης στην Google αυτή τη στιγμή. Εάν ο Έλληνας έχει αποκτήσει ανοσία σε μια τέτοια κατάσταση, τότε πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι μας και να πετύσουμε διαφάνεια στην πολιτική. Πρώτη φορά αρχηγός ενός κόμματος παραδέχεται στη χώρα της ατιμωρησίας την παρατυπία του. Έχω την τόλμη μπροστά στον ελληνικό λαό, στον οποίο λογοδοτώ, να πω ναι, ήταν μια παρατυπία. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτή η παρατυπία δεν επηρέασε κανέναν στην Ελλάδα. Κανένα στην πολιτική. Δεν έχει τίποτα μεμπτό. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη για ψεύδι σχετικά με την πλατφόρμα για το ποθενέσχες, με την αξιωματική αντιπολίτευση να εγκαλεί με τη σειρά της τον Πρωθυπουργό για το δικό του ποθενέσχες των τελευταίων 2 ετών. Ψέμα. Υπάρχει μια νέα πλατφόρμα υπό επεξεργασία που θα είναι σύντομα διαθέσιμη, όμως λειτουργεί ακόμα η προηγούμενη πλατφόρμα, η οποία δέχεται αρχικές δηλώσεις ποθενέσχες, ναι. Και μάλιστα υπάρχει και ρητή αναφορά, αν δει κανείς το σύστημα του ποθενέσχες, μπορεί να μπει να το δει, ότι οι δηλώσεις οι αρχικές που θα γίνουν με την ισχύουσα πλατφόρμα έχουν ισχύ, μάλιστα, και θα ισχύσουν στην επόμενη. Την ίδια στιγμή τι λέει, ότι μου λείπουν κάποια στοιχεία από το IRS για να καταθέσω. Είτε του λείπουν στοιχεία, είτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταθέσει. Και γιατί δεν το έχει κάνει και ο κύριος Πρωθυπουργός για το 22 και το 23, για να φανεί τελικά και να απαντηθεί και αυτό το μείζον σε σχέση με το σπίτι του Βολτέρου ή αυτό που φαίνεται μέσα στα Panama Papers. Οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν κι άλλο στον δρόμο για τις κάλπες της Κυριακής.